όπως κάθε χρόνο. Συγκροτήματα από μακριά, έχουμε το χορευτικό μήλο Χαλκίδα. Ήρθε ένα λεωφορείο με 60 άτομα, τους κάναμε μια περιήγηση σε όλη την περιοχή, στα Οχυρά, στη Λίμνη Κερκίνη. Κάναμε σεμινάριο τόπιων σαραϊκών παραδοσιακών χωρών και οι άνθρωποι θα γυρίσουν στην πατρίδα τους και θα έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια για εμάς. Έχουμε την καλή βρίσκεδρά μας με τους γκάιντερ. Πάντα κάθε πανηγύρι του Αγίου Μηνά καλούμε ένα από τα τόπια χωριά της δράμας. Του χρόνου ευελπιστούμε να έχουμε τον Βόλακα και αντίστοιχα το κάλεσμα ανταποδίδεται. Στα Θεοφάνεια θα είμαστε εκεί πάρει το δρόμο με τα παππούγερα που κάνουν καλή βρίσκεδρα στη δράμα. Και που ξέρετε μπορεί να έχουμε και κάποιο προξενείο από εκεί, γιατί όποτε τα τελευταία 30 χρόνια που έχουν στην καλή βρύση αυτό το δρόμενο έχουν αφήσει πολλές νύφες σε εκείνο το χωριό, τα συγκροτήματα που πηγαίνουν. Κατά τα άλλα, γιορτάζουμε τον Άγιο Μηνά, το πανηγύρι το οποίο αναβιώνει τα τελευταία 4 χρόνια και ο Σύλλογος Αρτοδικών θα προσπαθήσει, που έχει και το όνομα του Αγίου, να προσπαθήσει να το διατηρήσει όσο πιο ζωντανό και δυνατό. Πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε κοντά μας. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Εκ μέρους όλου του χορευτικού και της διοίκησης της καλής βρύσης δράμας, θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Στρατιωτών και φίλων Άγιος Μηνάς Πετριτσίου για το σημερινό κάλεσμα να έρθουμε και να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι από την παράδοσή μας, που είναι μεγάλη, πιστέψτε με. Με την ευκαιρία της γιορτής, θα θέλω να προσκαλέσω τον σύλλογό σας στα δρόμενά μας των Παππούγερων, που γίνονται στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου, να παίξουν το ρόλο του κουμπάρου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ακόμα περισσότερο, οι σύλλογοι μας να έρθουν πιο κοντά. Λίγους μήνες. Και αυτή την ευκαιρία και την τιμή μου την έδωσε ο Τάτσιος ο Γιώργος να έρθω και να κάνω μία καταγραφή όσον αφορά τον ηθοπάζαρο που γινόταν παλιά στη σημερινή πλατεία του Παρπαθανάση. Γνώρισα σημαντικούς και εξαιρετικούς ανθρώπους. Μικρούς, πάρα πολύ μικρούς. Ο μικρότερος 85. Αν το πάρουμε αλλιώς 58, μικρός.